Τα μεροκάματα των οικοδόμων μετρημένα στα δάχτυλα και τα ένσημα ακόμη πιο περιορισμένα. Ο φετινός χειμώνας για τον κλάδο ήταν από τους πιο δύσκολους των τελευταίων ετών. Ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βαρύς, χάσαμε πάρα πολλά μεροκάματα λόγω του καιρού. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες με όλες τις ανατιμήσεις των καυσίμων και των τροφίμων και είναι πάρα πολύ άδικο να παίρνουμε ένα μεροκάματο, ας πούμε, το 40-50 ευρώ και να βάζουμε ένσημα των 25. Με κόπο βγάζουν τα προστοζήν για τις οικογένειές τους, καθώς καθημερινά βρίσκουν δουλειά με όλο και περισσότερη δυσκολία. Πολύ δύσκολα. Πόσα μεροκάματα έχετε κάνει φέτος? Και ο καιρός, σε αυτό είναι ούτε οι μισές μέρες. Με το καιρό είναι δύσκολα. Δηλαδή χάνουμε μεροκάματα, λόγω του καιρού δύσκολες οι καιρικές συνθήκες μέσα στο κρύο, στις βροχές. Τα καύσιμα έχουν ανέβει φυσικά, οπότε πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Πάνω που η οικοδομική δραστηριότητα άρχισε να κινείται δειλά-δειλά, πάγωσε και πάλι λόγω του κύματος ακρίβειας στα οικοδομικά υλικά. Κάθε προσπάθεια ανέγερσης οικοδομής σκοντάφτηκε πάλι στο υψηλό κόστος. Αν πάρουμε υπόψη μας πως το 2020 το κόστος κατασκευής ήταν στα 800-900 ευρώ και αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 1.400 ευρώ με το ράλι τιμών που έχει γίνει ειδικά τον τελευταίο χρόνο, το 2021 αλλά και τώρα το 2022, ουσιαστικά εκεί που είχαμε μια ανάκαψη στην οικοδομή, ουσιαστικά έχει να βάλει φρένο. Διεκδικούν μεροκάματα τα οποία να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και ζητάνε να διασφαλιστούν συνταξιοδοτικά, γιατί πραγματικά χάνονται πολλά ένσημα τα οποία ενώ εργάζονται δεν μπαίνουν στο συνταξιοδοτικό τους βίο. Οι οικοδόμοι πραγματοποίησαν ψηλαλητήριο έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ζητώντας μέτρα οικονομικής στήριξης, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσήμων.